ναι στις αρχές και τις αξίες, ναι στις παραδόσεις, ναι στον ελληνικό πολιτισμό, ναι στην πανανθρώπινη αξία της Ορθοδοξίας, ναι στην ελπιδοφόρα νέα γενιά, ναι στο πατριωτισμό, ναι στις μεγάλες ιδέες του έθνους, ναι στο φρόνημα και τη δράση, ναι στην ενεργετική σκέψη, ναι στην Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών της μίας. Τίποτα δεν μας σταματάει, τίποτα το δρόμο δεν μας φράζει, η νέα τάξη εμάς δεν μας τρομάζει. Έχουμε μαζί μας οδηγό, πάντα δυνατό, το δικό μας το λαό. Εμπρός με μια φωνή για τη μεγάλη ανατροπή. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, να δώσουμε όραμα στη νέα μας γενιά. Θα προχωρήσουμε με βήμα σταθερό και θα νικήσουμε τον ντόπιο τον εχθρό. Εμπρός με μια φωνή για την ανατροπή. Αυτό σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι κίνημα, δεν είναι αλλαγή. Είναι ξεκίνημα για την απαλλαγή. Έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από 9 χρόνια, Φεβρουάριο σχεδόν την εποχή, τη μηδενική δημοκρασία. Κανείς δεν πίστευε ότι θα είμαστε το κόμμα της διαρκούς ανόδου. Και σήμερα κατορθώσαμε κάτι που δεν κατόρθωσαν μεγάλοι πολιτικοί άντρες από την εποχή του Μαρκεζίνη, του Κωστίτου Στεφανόπουλου, του Αντώνη Σαμαρά που απέτυχε τότε με την Πολάν, του Δημήτρη Αβραμόπουλου αργότερα, του Στέφανου του Μάνου, του Δημήτρη του Τσοβόλα, του Αρσένη, του Τρίτσι, του Παναγούλη. Μια σειρά μεγάλων πολιτικών ανδρών που είχαν διατελέσει και υπουργοί και οι οποίοι δεν κατόρθωσαν βεβαίως να στεριώσουν ένα κόμμα. Εκεί που δεν το μπόρεσαν εκείνοι, το μπορέσαμε εμείς. Το κόμμα έχει καταγράψει μεγάλες εκλογικές επιτυχίες, έχει 2 ευρωβουλευτές, ενώ η αριστερά έχει έναν, έχει 15 βουλευτές, είμαστε το πρώτο κόμμα που σπάμε το φράγμα των βουλευτών που απαιτούνται για ονομαστική ψηφοφορία, αν εξαιρέσει κανείς το ΚΚ με μια ιστορία 90 ετών. Είμαστε το κόμμα που παρεβαίνει. Εχθές ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επί Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε ο λαός και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Και τώρα βέβαια κύριε Τσίπρα, δεν ξέρω αν αυτό το λέτε κάτω από την κακή ότι εμείς είμαστε ακραίοι. Φαίνεται ότι είμαστε μάλλον λογικοί για να ακούνε κάποια πράγματα και οι μεν και οι δε, όπως αναπείτε. Έτσι, μάλλον είμαστε λογικοί. Ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν αγκαλιές και φυλάκια στο πολιτικό σύστημα, σήμερα είναι στη γωνία. Και δεν τους παίζει κανείς γιατί ακριβώς έχουν ακραίες θέσεις και αυτές που αναπτύξατε προχθές την ημέρα. Αντάρα για να διαλυθεί η Ελλάδα. Μάλλον λοιπόν το μέτρο, το οποίο εμείς στηρίζουμε και υποστηρίζουμε και το οποίο το έχετε χάσει εσείς, είναι αυτό το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κόμμα μας. Περάσαμε αντίξωες στιγμές, με χαρακτηρισμούς, με προσβολές και μείναμε όρθιοι. Και σήμερα είμαστε εδώ παρόντες, 9 χρόνια μετά, η κυρίαρχος πολιτική δύναμη. Σε σημείο πολλοί να πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου, όχι μόνο η καταγραφή στα ανάλογα ποσοστά, αλλά βεβαίως και σε ένα ρόλο πολύ σπουδαιότερο από αυτόν που έχει σήμερα, της ουσιαστικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, στους αριθμούς της Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο Κοινοβούλιο το ξέρει και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, ότι εμείς έχουμε αυτόν τον ρόλο. Παρόντες όλοι οι βουλευτές, έχουμε την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, δεμένη ως καμία άλλη στο παρελθόν, με έμπνευση, με όραμα, με θέσεις. Προσπαθούμε οργανωτικά να φτάσουμε στο μάξιμουμ. Είχαμε ένα ατύχημα αυτές τις μέρες από ένα θρόβο που πήγε να μας χαλάσει τη σειρά μας, απειλώντας τη ζωή του Αργύρη του Σιδέρη. Ο Αργύρης βγαίνει από το νοσοκομείο. Θα μείνει βέβαια αναγκαστικά κάποιο χρονικό διάστημα μαζί μας. Είχε βάλει την υποδομή για πολύ καλή δουλειά ο εξαιρετικός Αργύρης Σιδέρης, που ήταν διευθυντής του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου και ήταν μαζί μας, γιατί έχει ψυχή και πατρίδα μέσα του ατελείωτα βαθιά ο Αργύρης Σιδέρης. Βέβαια εμείς προχωράμε, Δευτέρα-Τρίτη θα δώσουμε το νέο σχήμα και ο Αργύρης ερχόμενος κοντά θα έρθει ακριβώς στην κεντρική διοίκηση πάλι σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
πρωτοτικό ρόλο, γιατί στους αγωνιστές ανήκει πρωτοτικός ρόλος. Η αλήθεια ότι κουράστηκε, ότι πολέμησε, ότι φορτώθηκε περισσότερα και καμιά φορά στη γωνία περιμένει το αναπάντεχο. Εμείς λοιπόν ως λαός ερωνόμαθα, είμαστε στην ελληνική ευθεία για ακόμα σπουδαιότερες επιδόσεις. Και στις δημοτικές εκλογές που έρχονται θα είμαστε παρόντες και τότε για άλλη μια φορά θα είμαστε η έκπληξη, όπως είμαστε το 2002, μόλις σε ηλικία ενός έτους, με εκείνο το περίφημα 14% που μου είχε δώσει ο λαός της Αθήνας στις δημαρχιακές εκλογές με αντίπαλο τον κύριο Τζανετάκο. Ένα από τα πολλά λάθη τότε της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία και ακόμα σήμερα συνεχίζονται. Οι ηγεσίες αλλάζουν, αλλά τα λάθη παραμένουν. Κυρίες και κύριοι, Α1, θυμηθείτε παρακαλώ, αύριο 2 εφημερίδες, νέα, φρέσκια, νεωμένη, νέα συλληφθοποίηση, νέοι αρθρογράφοι, νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, μετά από 10 χρόνια, 10 ολόκληρα χρόνια σε αυτήν την εφημερίδα που έχουμε φάει πολλές ώρες, ατελείωτες ώρες. Κάποιοι είναι ακόμα μαζί, κάποιοι δεν είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι στήσαμε αυτή την εφημερίδα, που σήμερα αυτή η εφημερίδα γράφει αυτά που δεν τολμούν να γράψουν άλλες εφημερίδες. Ζητήστε Α1 για να είστε επαρκώς ενημερωμένοι. Να είστε καλά. Ανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεό τη Δευτέρα, παρότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά Δευτέρα. Έχουμε φέρει στη Βουλή το θέμα των μεταναστών και θα αναγκαστεί και ο Πρωθυπουργός να απολογηθεί, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να πάρουν θέση. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Η Ελλάδα αποφασίζει. Στη χώρα που γεννήθηκε δημοκρατία πρέπει η γνώμη σου να έχει αξία. Στη χώρα που η κυβέρνησή της μιλά για συμμετοχική δημοκρατία, ζήτα τους την απόδειξη. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Ψήφος στους μετανάστες, ναι ή όχι. Ο λαός απαιτεί να ερωτηθεί. Ελληνίδα, Έλληνα. Υπόγραψε σήμερα το αίτημα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος που θα κρίνει όχι την ψήφο των μεταναστών, αλλά το αύριο της Ελλάδος. Η γνώμη σου έχει αξία. Αγαπάς την Ελλάδα, υπόγραψε.